Ένας ακόμα κύκλος συναντήσεων με θέμα το τέρας της κατάθλιψης ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Σταμάτη Μαλέλη, θίγοντας αυτήν τη φορά ένα ευαίσθητο κοινό, εκείνο των νέων που πάσχει από την Όσο. Στην Ελλάδα τώρα, στην Ελλάδα της κρίσης, έχουμε 3 στους 10 νέους που μεταξύ 10 με 25 ετών μπορούν να αναπτύξουν καταθλιπτικές ή αγχώδεις διαταραχές. Τα ποσοστά είναι 5% με μέτρια κατάθλιψη και 1,5% με βαρύτερη κατάθλιψη. Η ημερίδα με τίτλο «Νέοι και κατάθλιψη» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της New Media Studies. Ο Σταμάτης Μαλέλης μαζί με ειδικούς ψυχικής υγείας μίλησαν για την όσο χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Με τη βοήθεια των ειδικών, κατάλαβα ότι έπρεπε να επικοινωνήσω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι πρώτον η κατάθλιψη μπορεί να νικηθεί, και δεύτερον, ότι δεν είναι κάποια χολέρα ή αρρώστια που πρέπει να το λέμε σε κανέναν. Είναι και μια κανονική ασθένεια και αυτή που πρέπει να την επικοινωνούμε με τον ειδικό και μόνο ο ειδικός θα μας δώσει διέξοδο. Η διαφορετικότητα της κατάθλιψης είναι ότι το άτομο δεν έχει τον έλεγχο των συμπτωμάτων του και επίσης βιώνει και ένα υποκειμονικό αίσθημα αβοήθητου και συνοδεύεται και από χαμηλή αυτοεκτίμηση τις περισσότερες φορές. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν περίπου 12 συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, ώστε ο κόσμος να μάθει, να ρωτήσει και να προβληματιστεί για την όσο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από νέους ανθρώπους για την πάθηση και το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στα προβλήματά του. Ήτανε πολύ χρήσιμο. Αρχίζεις να σκέφτεσαι πράγματα, βλέπεις διαφορετικά κάποια πράγματα που ίσως να μην είχες σκεφτεί. Είναι μια θαραλέα και πρωτοποριακή κίνηση για την απενοχοποίηση μιας πραγματικότητας που όλοι βιώνουμε. Καλές είναι οι εμπειρίες όλων μας, να τις μοιραζόμαστε μεταξύ μας, αλλά ένας γιατρός μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πλήρως, είτε με την ψυχανάλυση είτε με φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός των εκδηλώσεων που θα συνεχιστούν σε όλη την Ελλάδα είναι να φωτίσει με ελπίδα τις καρδιές των ανθρώπων που υποφέρουν από τη μάστιγα της εποχής. Να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους και να αντλήσουν δύναμη για να πολεμήσουν και να νικήσουν την κατάθλιψη.